Το επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise Europe Network, πραγματοποίησε το απόγευμα της Παρασκευής μια άκρως ενδιαφέρουσα όσο και επίκαιρη μερίδα που απευθυνόταν σε επιχειρηματίες και όχι μόνο. Η μερίδα είχε ως θέμα δάνεια, τράπεζες, οι τρόποι προστασίας, ρύθμισης και εναλλακτικές λύσεις και πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του επιμελητηρίου Καβάλας. Η ενημέρωση βασιζόταν και περιελάμβανε όλα τα νέα μέτρα του νέου νομοσχεδίου που ψηφίστηκε για τα δάνεια, τα κόκκινα δάνεια, τους πληστηριασμούς και τις δυνατότητες ρύθμισης και αναδιάρθρωσης δανείων. Ο μιλητής της ημερίδας ήταν ο Γιαλιάκας Χρήστος, οικονομικός διευθυντής και η Δημούσα Αναστασία, χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Εταιρείας Τραπεζικών Διαμεσολαβητών, διαπιστευμένων από την Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε σε πρώτη φάση είναι να ενημερώσουμε το μικρομεσαίο επιχειρηματία ότι εφόσον έως στις 36 του 2010 δεν είχε καταγγελμένα δάνεια και σήμερα που μιλάμε δεν έχει επίσχεση εργασίας από υπαλλήλους και μαζικές διαταγές πληρωμής από προμηθευτές, δεν φοβάται τις τράπεζες. Το πρόβλημα είναι ότι με την ψυχολογική πίεση που ασκούν οι τράπεζες σύν τις αθέμητες πρακτικές, έχουν φτάσει πάρα πολλούς επιχειρηματίες να θεωρούν ότι δεν υπάρχει λύση στα προβλήματά τους. Δυστυχώς, αυτό είναι εσφαλμένο. Υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις στις οποίες μπορεί ο επιχειρηματίας να έχει χρόνο προστασίας και προσαρμογής έναντι των τραπεζών, να συνεχίσει να επιχειρεί και να μπορεί να ξεπεράσει τα προβλήματά του ως προς το τραπεζικό δανεισμό με βιώσιμες λύσεις, οι οποίες βασίζονται σε βιώσιμες δόσεις και βιώσιμη επιτόκια. Δυστυχώς αυτό δεν το γνωρίζουν οι επιχειρηματίες και γι' αυτό σήμερα είμαστε εδώ, έτσι ώστε να ενημερωθούν και παράλληλα να ανακοινώσουμε ότι σε 15 εργάσιμες ημέρες από τώρα περίπου, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, σε συνεννόηση με όλα τα επιμελητήρια, εγκαινιάζει ένα νέο θασμό, μια πλατφόρμα στην οποία θα μπορούν online τα μέλη να ζητάνε 24 ώρες το 24ωρο δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα τραπεζικού δανεισμού. Στην εισήγησή του, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Καβάλας, Άγγελος Τατσούλης, τόνισε πως προσπάθειες που καταβάλαμε από το 2006 έως και σήμερα δεν εισακούστηκαν και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Και ότι ούτε η κυβέρνηση αλλά ούτε και οι θεσμοί θέλουν να δώσουν λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα που καίει χιλιάδες επιχειρηματίες. Είναι ένα θέμα το οποίο ταλαιπωρεί την ελληνική επιχειρηματικότητα εδώ και 7-8 χρόνια. Προσπάθειες που έχουμε κάνει από το 2006 ακόμα σαν επιμελητήρια για να βρούμε μια λύση στο συγκεκριμένο θέμα δεν εισακούστησαν και φτάσαμε σε αυτό το σημείο που φτάσαμε και βέβαια εγώ δεν είμαι πεπισμένος ότι ούτε η κυβέρνηση ούτε και οι θεσμοί θέλουν αυτή τη στιγμή να δώσουν λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Για μας είναι το κυρίαρχο πρόβλημα στην επιχειρηματικότητα και είναι κυρίαρχο πρόβλημα διότι πολλές επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να επιβιώσουν δεν μπορούν να λειτουργήσουν όχι μόνο εξαιτίας τους, αλλά εξαιτίας των ανθρώπων που έχουν την τύχη τους στα χέρια μας. Φοβούμε ότι αυτό το τρενάρισμα το οποίο γίνεται εξυπηρετεί άλλους σκοπούς και φοβούμε ότι δεν θα είναι μόνο τα κόκκινα δάνεια αυτά τα οποία θα συζητάμε τα επόμενα χρόνια, θα είναι και τα υγιή δάνεια, τα οποία έχουν μπει στο μάτι πολλών φαντ, πολλών επιχειρήσεων του εξωτερικού. Και βέβαια όσο το ελληνικό τραπεζικό σύστημα παραμένει σε ελληνικά χέρια, αυτό θα καθυστερεί. Μόλις το ελληνικό τραπεζικό σύστημα περάσει ξένα χέρια, τότε θα βρεθούν οι τρόποι έτσι ώστε και τα υγιή δάνεια να γίνουν κόκκινα και να περάσουν στα χέρια αυτών που διακαώς επιθυμούν να πάρουν κάποιους κλάδους από την ελληνική επιχειρηματικότητα, όπως ξέρετε πολύ καλά, ένας από τους κλάδους είναι και ο τουρισμός. Το 95% των επιχειρηματιών δεν είναι ότι δεν θέλουν να πληρώσουν. Το θέμα είναι ότι πρέπει να πληρώσουν αυτά που πρέπει να πληρώσουν και με τον τρόπο που πρέπει να πληρώσουν, με τον τρόπο που μπορούν και όχι σύμφωνα με αυτά που ζητάνε οι τράπεζες. Πάνω σε αυτό αισθάνονται απροστάτευτοι και εδώ ακριβώς είναι το θέμα ότι υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις. Κάθε μία λύση έχει τα θετικά και τα αρνητικά. Το πιο σωστό είναι ο επιχειρηματίας να γνωρίζει τις λύσεις αυτές καταρχήν που υπάρχουν, ποια είναι τα θετικά και τα αρνητικά σε κάθε περίπτωση και από εκεί και ύστερα να αποφασίζει ποια είναι η ορθότερη για αυτόν. Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Περιμένουμε όλοι και μιλάμε αυτή τη στιγμή για τον εξαδικαστικό συμβιβασμό. Πέστε μου, είναι σίγουρα πάρα πολύ θετικό, αλλά έχουμε και κάποιες απορίες. Πώς θα γίνεται η αξιολόγηση μιας επιχείρησης? Ένα αυτό. Δεύτερον, όταν θα πρέπει όλες με τις οφειλές να τις ρυθμίσω σε βάθος χρόνου 15 ετίας και αν χάσω τρεις δόσεις να βγαίνω εκτός ρύθμισης.
πώς θα μπορέσει να προστατευτεί ένας επιχειρηματίας όταν μπει σε αυτή τη διαδικασία και ανά πάσα στιγμή, παραδείγματος χάρη, μπορεί να αλλάξει η οικονομική του κατάσταση, γιατί μπορεί να αλλάξει το φορολογικό καθεστώς. Υπάρχουν δηλαδή πάρα πολλά θέματα που πρέπει πρώτα να λυθούν και μετά να θα θεωρούμε ότι αυτά μας κάνουν και προχωράμε.